Εδώ είμαστε λοιπόν, Γιάννη, για να καλωσορίσουμε στην εκπομπή τον πρώην εκπρόσωπο της χώρας μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον κύριο Θάνο Κατσάμπα, οικονομολόγο. Καλώς ήρθατε, κύριε Κατσάμπα. Καλώς ήρθατε, κύριε Κατσάμπα, ο οποίος είναι στην Ελλάδα αυτές τις μέρες, στην Αθήνα, και τον βρήκαμε και τον φέραμε να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί θεωρούμε ότι έχει πολύ μεγάλη εμπειρία όσον αφορά τις διαδικασίες καταρχήν που εκτιλήσονται στη σχέση της χώρας με τους δανειστές και ειδικά με έναν εκ των τριών, τεσσάρων τώρα τέλος πάντων, τριών, γιατί τρεις ήταν, τρεις είναι, τώρα δεν είναι το ΔΝΤ, κύριε Κατσάμπα. Θα πάει το ΔΝΤ στο πρόγραμμα και αν πάει, αν θα μπει και αν μπει με ποιες περιποθέσεις. Ναι, νομίζω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα επανέλθει στο πρόγραμμα αυτό, πλέον έχει γίνει αποδεκτό από όλες τις πλευρές. Έχει θέσει δύο συνθήκες που και αυτό είναι γνωστό από πέρσι τον Ιούνιο. Το πρώτο είναι η ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης και η δεύτερη συνθήκη είναι μια ελάμφρυνση του χρέους από πλευράς των Ευρωπαίων δανειστών. Βασικά, επειδή και οι Ευρωπαίοι ζητούν την αξιολόγηση, την ολοκλήρωση της αξιολόγησης για να αρχίσει η συζήτηση για το χρέος, νομίζω ότι το πιο κέριο θέμα αυτή τη στιγμή είναι να προχωρήσουμε με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Όμως, κύριε Κατσάμπα, το θέμα είναι εμείς, η ελληνική πλευρά, το χρειαζόμαστε ή δεν το χρειαζόμαστε. Το είχαμε δεδομενοποιήσει και νομίζω όχι αδίκως, γιατί βλέπαμε τι είχε κάνει το ΔΝΤ στις άλλες χώρες. Θέτει ένα θέμα για την περικοπή του χρέους, αλλά όλα τα άλλα είναι νομίζω εις βάρος μας. Όπως για παράδειγμα η τελευταία ανάρτηση του κ. Τόμψεν ότι περικοπή των συντάξεων, των καταβαλλόμενων συντάξεων, δεν νομίζω ότι οδηγεί σε λύση. Να σας εξηγήσω, κάνατε διάφορα ερωτήματα και μπορώ να απαντήσω. Εάν εννοείται αν το χρειαζόμαστε από πλευράς χρηματοδοτικής, η απάντηση είναι μάλλον όχι. Και ο λόγος είναι ότι όταν επανέλθει το ταμείο, που νομίζω θα επανέλθει, η συμμετοχή του στο πρόγραμμα θα είναι πολύ μικρότερη από τα προηγούμενα. Τα χρήματα δηλαδή θα είναι πάρα πολύ λιγότερα. Μα ήδη μας οφείλει δόσεις από τον Αύγουστο του 2014. Εξαρτάται τι εννοείται μας οφείλει. Το πρόγραμμα ούτως ή άλλως αυτό που λέτε λίγη τώρα λύγει στις 15-16 Μαρτίου, δηλαδή σε λιγότερο σε 3 εβδομάδες. Οπότε θα υπάρχει καινούριο πρόγραμμα. Αυτό το καινούριο πρόγραμμα θα έχει μαζί του πολύ λιγότερα χρήματα, πολύ λιγότερους πόρους από ό,τι είχαν τα προγράμματα μέχρι τώρα. Συνεπώς, δηλαδή πόσο περίπου υπολογίζετε με βάση την εμπειρία σας. Ναι, με βάση την εμπειρία μου. Δεν είστε πλέον στέλεχος, αλλά είστε άνθρωπος ο οποίος έχει εντρυφήσει πολύ. Σωστό, ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι θα υπερβούν τα 5 με 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπωσδήποτε αποκλείεται να πάμε σε αυτή την περίοδο των μεγάλων δανείων. Αυτά έχουν πλέον εκλείψει για την Ελλάδα. Άλλαξε πάλι μια συνθήκη η οποία υπάρχει στο καταστατικό του Ταμείου πρόσφατα. Συνεπώς αποκλείεται η Ελλάδα να μπορέσει να πάρει τόσα χρήματα. Λοιπόν, κύριε Κατσάμπα, συγγνώμη, 5-6 δις από τα 16 δις που μας οφείλει να βάλει, αυτά 16 δις κλειδωμένα συν. Όχι, τα κλειδωμένα αυτό όταν λήξει το πρόγραμμα τελειώνουν αυτά τα χρήματα. Μιλάμε για ένα καινούριο πρόγραμμα. Τελώς. Γιατί τώρα θα συμμετάσχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Διότι στην ουσία είναι ότι το θέλουν, το επιβάλλουν, αν θέλετε, οι Ευρωπαίοι. Και συγκεκριμένα οι ισχυρές χώρες, η Γερμανία, η Ολλανδία κλπ. Θέλουν να συμμετέχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λόγω της τεχνογνωσίας την οποία έχει. Σε πολύ κέρια είναι θέματα. Τεχνογνωσία, κύριε Κατσάμπα. Η τεχνογνωσία. Ποια είναι τεχνογνωσία? Δηλαδή, όταν αναλαμβάνουν την ευθύνη για το λάθος του πολλαπλασιαστή, το οποίο δεν είναι ένα μικρό λάθος, ένα τεράστιο λάθος, ιδίως από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ευθύνη, έχουν την τεχνογνωσία που λέτε, και οδηγούν μια χώρα σε αδιέξοδο. Ποια είναι η τεχνογνωσία που απαιτείται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές μεγάλες χώρες και οικονομίες που πρέπει να συνεχίσει με συμμετοχή εδώ? Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και γίνεται πολλές ερωτήσεις και να σας απαντήσω. Η τεχνογνωσία υπάρχει στα θέματα της δημοσιονομικής προσαρμογής, στα θέματα της βιωσιμότητας του χρέους. Δεν υπάρχει άλλος διεθνής οργανισμός ο οποίος να τα ξέρει αυτά τα πράγματα τόσο καλά όσο το Ταμείο. Αν παρατηρήσατε όλες τις εξελίξεις, όταν βγήκε το θέμα των πολλαπλασιαστών, δύο ή τρεις φορές κατόπιν, ο κ. Μπλανσάρ, ο πρώην οικονομικός σύμβουλος, αλλά και επίσης η κυρία Λαγκάρντ, είπε ότι
Εάν είχαμε να ξανακάνουμε το πρόγραμμα κάτω από τις ίδιες συνθήκες, θα κάναμε τα ίδια πράγματα. Και εδώ θα μου επιτρέψει να σας το εξηγήσω λίγο, διότι είναι ένα από τα θέματα τα οποία δεν έχουν συζητηθεί ευρέως. Ο βασικός περιορισμός είναι η χρηματοδότηση. Με δεδομένη χρηματοδότηση δεν μπορούν να γίνουν άλλα πράγματα. Δεν μπορούν να γίνουν πολλά άλλα πράγματα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να προσθεθούν και λίγα ακόμη από το IMF. Αυτή είναι η δεδομένη χρηματοδότηση της χώρας. Αυτά, συν οτιδήποτε πόρους μπορεί να βρει το κράτος από έσοδα, προσδιορίζουν τις δαπάνες. Δηλαδή, οι δαπάνες υπολογίζονται εξ υπολείπου. Συνεπώς, εκεί είναι το πρόβλημα, εκεί δημιουργείται το δημοσιονομικό κενό. Όταν η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση δηλαδή, υπολογίζει τις δαπάνες, ας το πούμε, απριόρι, γιατί θέλει να έχει μια δεδομένη κοινωνική πολιτική, αλλά η χρηματοδότηση η οποία είναι διαθέσιμη δεν επιτρέπει αυτές τις δαπάνες. Εκεί υπάρχει το κενό. Και το θέμα είναι πώς το κλείνουμε. Τώρα, νέα μέτρα συνήθως. Γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δαιμονοποιείται? Σε αυτό έχετε δίκιο. Ο λόγος είναι διότι παρεμβαίνει πάντοτε σε χώρες οι οποίες έχουν ουσιαστικά πτωχεύσει ως προς τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, οι ιδιωτικές τράπεζες δεν είναι διατεθειμένες να εξακολουθούν να χρηματοδοτούν μια χώρα. Αυτό που έγινε το 10 στην Ελλάδα. Αυτό που έγινε ακριβώς το 2010 στην Ελλάδα. Συνεπώς, για να μην επανέλθει η χώρα εκεί που βρισκόταν το 2009, είναι υποχρεωμένη να κάνει μια δημοσιονομική προσαρμογή. Δημοσιονομική προσαρμογή σημαίνει πτώση των δαπανών, περιορισμός των δαπανών. Συνεπώς, το IMF είναι το κακό, ο κακός της ιστορίας. Να ρωτήσω κάτι όμως, κύριε Κατσάμπα. Τα μέτρα, γενικά οι πολιτικές που εφαρμόζονται είναι πάντα υφεσιακές, από το ΔΕΛΤΑ ΕΚΤΑΦ, έτσι, προκαλούν ύφεση. Ας μην το συζητήσουμε αυτό, να το συζητήσουμε μετά. Πάντως όχι πρόγραμμα... πάντοτε, κύριε Παγωνή, αυτό θα μου επιτρέψετε να σας κάνω, όχι πάντοτε. Να μας το πείτε αυτό, αλλά ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει μια αίσθηση ότι υπάρχει, δεν είναι tailor-made, δεν είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα κάθε χώρα, τα πακέτα λύσεων που προτείνει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ ή άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Η αίσθηση που έχουμε είναι ότι έχουν ένα μοντέλο στο μυαλό τους, έρχονται και το εφαρμόζουν όπου να είναι. Αυτό έχουμε καταλάβει, να μας διαψεύσετε αν είναι αλλιώς. Και δεύτερον, υπάρχει μια άποψη και μια κριτική και από ανθρώπους που είναι κοντά στους διεθνείς οργανισμούς ότι το πακέτο της Ελλάδας που επιβλήθηκε στην Ελλάδα παρά ήταν σκληρό για τόσο, για τόσο μικρό διάστημα. Σας απαντήσω. Ένα σχόλιο σε αυτά τα σχόλια. Συγγνώμη, κύριε Κατσάμπα, επειδή μας ρωτάνε οι τηλεθεατές μας και πρέπει εμείς να τα αποκριθούμε, παράκληση από κάτω να βάζουμε την ιδιότητα. Ποιος είναι ο κύριος Κατσάμπας? Κρατήστε το παρακαλώ πάρα πολύ, διότι μας ρωτάνε οι φίλοι ποιος είναι ο κύριος που μας μιλάει και μας λέει αυτά τα, μας δίνει αυτά τα στοιχεία. Μάλιστα. Από πλευράς δημοσιονομικής δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Και γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι τα προγράμματα είναι τα ίδια σε όλες τις χώρες. Πρέπει να γίνει περικοπή δαπανών, αύξηση φόρων ουσιαστικά. Φόρων, όχι φορολογικών συντελεστών. Στην περίπτωση της Ελλάδος, λόγω χάρη του IMF, δεν ζήτησε. Και ακόμη και τώρα, μια διαφωνία είναι, δεν ζήτησε αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Ζήτησε πάταξη της φοροδιαφυγής, ώστε να αυξηθούν τα έσοδα. Εν πάση περιπτώσει, από δημοσιονομική. Να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή, διότι το ακούω από παιδί. Από τη μεταπολίτευση έως σήμερα, κύριε Κατσάμπα, είμαι παιδί που γεννήθηκα το 72. Έχω φτάσει, βλέπετε, τα μαλλιά μου κοντεύουν να γίνουν λευκά σαν τα δικά σας, χωρίς να έχω γίνει πιο σοφός. Και εγώ το ακούω από τη δεκαετία του 50. Επειδή εσείς έχετε δουλέψει στο ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ την τεχνογνωσία η οποία μας οδηγεί στο να πάρουμε μέτρα τα οποία είναι αδιέξοδα, αλλά δεν αναλαμβάνει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ και οι υπόλοιποι θέσμοι την ευθύνη, λέγοντας ότι εμείς δεν το ζήτησαμε, εσείς το κάνατε. Δηλαδή οι ελληνικές κυβερνήσεις φέρουν την ευθύνη. Εδώ πρέπει να σας πω ότι έχετε. Ποια είναι τελικά η τεχνογνωσία στην πατάξη της φοροδιαφυγής? Εδώ θα μου επιτρέψει να σας πω ότι δεν έχετε δίκιο, διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει παράσχει στην Ελλάδα εκτενή και μαζική τεχνική βοήθεια. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Και το ίδιο το Ταμείο και οι άλλοι διεθνείς οργανισμοί και το Task Force έχει δώσει στην Ελλάδα πάρα πολύ μεγάλη τεχνική βοήθεια. Αλλά αυτό με φέρνει, θα μου επιτρέψει να απαντήσω αυτό, έκανε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα ο κ. Παγώνης. Μήπως είχαν μπει πάρα πολλά θέματα στα οποία δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει η δημόσια διοίκηση? Έχετε δίκιο δηλαδή σε αυτό το οποίο είπατε, ότι ήταν δύσκολο το πρόγραμμα. Παρά ήταν βαρύ, δηλαδή. Παρά ήταν βαρύ από πλευράς μεταρρυθμίσεων, διαθροτικών μεταρρυθμίσεων. Και προφανώς σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ακριβώς. Γιατί όταν ακριβώς. Ο Γιώργος Παπαδρέου, τότε πρωθυπουργός, έλεγε το 12 θα βγούμε στις αγορές. Ακόμα δεν έχουμε βγει στις αγορές πριν δύο φορών.
έχετε δύο φορές δίκιο. Έχετε, ναι. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο και σε αυτό, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχω αναφέρει. Μόνο μεταρρυθμίσεων, αλλά επιτρέπετε κύριε Κατσάμπα, και η δημοσιονομική προσαρμογή που ζητήθηκε στο πρώτο μνημόνιο για τρία χρόνια ήταν θηριώδης. Σύμφωνοι, αλλά εκεί βλέπετε, γι' αυτό γίνονται οι αξιολογήσεις. Άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα. Οι αξιολογήσεις είναι προς τα δω. Προς τα εκεί δεν είναι. Όχι. Δηλαδή, οι δανειστές δεν αλλάζουν την τακτική τους. Μόνο από τη χώρα επιθεωρούν. Όχι, όχι, όχι. Γίνονται αξιολογήσεις και γίνονται καινούργιες. Ναι, όχι, βεβαίως. Βεβαίως. Γι' αυτό γίνονται οι τριμηνιαίες αξιολογήσεις κτλ. Δεν μιλάμε για την τρέχουσα που είναι διαφορετική, διότι είναι μόνο οι Ευρωπαίοι εταίροι. Κανονικά γίνονται αυτές οι μεταβολές. Αλλά επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω ως προς τις μεταρρυθμίσεις, γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχω αναφέρει και σε πρόσφατα κείμενά μου και είμαι σίγουρος ότι αρκετοί συνάδελφοι, οικονομολόγοι, ειδικά μέσα στην Ελλάδα, δεν θα συμφωνήσουν μαζί μου. Όλοι πιστεύουν ότι το πρόβλημα με τις μεταρρυθμίσεις ήταν το πολιτικό κόστος. Δηλαδή η ολιγορία των κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων, να προχωρήσουν με γοργό ρυθμό στην εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων. Είμαι ο πρώτος που το λέω και είμαι σίγουρος θα συμφωνήσετε και εσείς ότι καμία κυβέρνηση δεν ήταν ενθουσιασμένη με τις μεταρρυθμίσεις και δεν είχε απόλυτη κυριότητα. Αλλά πιστεύω ότι οι διεθνείς δανειστές επέβαλαν πάρα πολλά πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα και δεν έλαβαν υπόψη τις αδυναμίες της διοίκησης. Έδωσαν μεν πολύ μεγάλη μαζική και εκτενή τεχνική βοήθεια, αλλά δεν σταμάτησαν λίγο και να το ξανασκεφτούν και να κάνουν μια νέα ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Με λιγότερους στόχους και με εκτενέστερο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι. Εκεί εγώ αποδίδω μεγάλη ευθύνη στους διεθνείς δανειστές. Κοιτάξτε τώρα, κύριε Κατσάμπα, συγγνώμη, Χρήστο, γιατί αυτό φέρνει στο μυαλό το εξής. Μάλιστα. Λένε τώρα, περικοπή των καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση, σε περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης. Η περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης σε μεγαλύτερη ύφεση. Πείτε μου ποιος είναι ο καταλήτης ο οποίος θα δημιουργήσει ανάπτυξη. Από ένα και μόνο γεγονός. Ο καταλήτης ο οποίος θα δημιουργήσει ανάπτυξη είναι η δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος στο φορολογικό καθεστώς, στο εργασιακό καθεστώς. Όχι, έτσι θα έρθουν οι επενδύσεις. Το καθεστώς αλλάζουν κάθε μήνα, ναι, κύριε Κατσάμπα, αυτό... επειδή οι απαιτήσεις είναι κολοσιαίες από το πρόγραμμα. Μα μου ρωτήσετε και σε απαντώ. Ναι. Πρέπει να υπάρξει μία σταθερότητα στο φορολογικό καθεστώς, στο εργασιακό καθεστώς, στο νομικό καθεστώς, στη δικαιοσύνη. Έτσι θα προσελκύσουμε επενδύσεις. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άρα το θεσμικό είναι... Το θεσμικό, το οποίο βεβαίως συνδέεται και με τη σταθεροποίηση. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς πρώτα να υπάρξει σταθεροποίηση της οικονομίας. Και αυτό προσπαθεί να επιτύχει, νομίζω, το κουαρτέτο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Λέτε πολλές φορές εσείς οικονομολόγοι και εμείς το διαβάζουμε και το επαναλαμβάνουμε ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν, ειδικά με το χρέος. Ναι. Τι εννοείτε? Και πού βρισκόμαστε? Και ναι, εννοώ αυτό το οποίο. Και το... πώς τα αντιλαμβάνετε και το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, ναι, εσείς, ναι, που ξέρετε, ναι, μέσα την αντίληψη, ναι, ναι, και, κοιτάξτε, την καταστατική, ας πούμε, προσέγγιση του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ και πώς είναι το ιερατείο εκεί μέσα, γιατί εμείς έτσι το έχουμε τρελά. Θα σας απαντήσω, το ανέφερα προηγουμένως, θα το πω με λίγο μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Σκεφτείτε τον προϋπολογισμό του κράτους, πολύ διαγραμματικά. Τέσσερις γραμμές. Έσοδα, δαπάνες, έλλειμμα ή πλεόνασμα, ανάλογα με το ποιο είναι μεγαλύτερο, και από κάτω μία τελευταία γραμμή που είναι η χρηματοδότηση. Επί δεκαετίες η Ελλάδα άρχιζε με τις δαπάνες για λόγους κοινωνικής πολιτικής, οικονομικής πολιτικής, μετά υπελόγιζε με αισιοδοξία μάλλον ποια θα είναι τα έσοδα του κράτους. Οι δαπάνες ήταν πάντοτε μεγαλύτερες από τα έσοδα. Το κενό εκαλύπτεται με χρηματοδότηση. Έτσι, έτσι δημιουργήθηκε. Αλλά υπήρχε πρόσβαση σε χρηματοδότηση, σε αγορές. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, με χαμηλά επιτόκια και άφθονο χρήμα. Από το 2010 έχει αλλάξει η ακολουθία. Δηλαδή η χρηματοδότηση είναι δεδομένη, γιατί δίνεται από τους διεθνείς οργανισμούς. Αυτή η χρηματοδότηση συν οι πόροι από τα έσοδα προσδιορίζουν τις δαπάνες. Όταν λοιπόν λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν, αυτό που εννοεί είναι ότι αυτό που έχει υπόψη η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, σε σχέση με μια κατηγορία δαπανών, και αυτό το νούμερο το οποίο βγαίνει εξ υπολείπου, δεν είναι συμβατά, δεν είναι τα ίδια. Και το χρέος? Αυτό είναι. Η βιωσιμότητα του χρέους είναι διαφορετικό θέμα, άλλαξε λίγο
το πλαίσιο του, το θεωρητικό πλαίσιο του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου πέρσι τον Ιούνιο. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι ο λόγος του χρέους ως προς το ακαθάριστο του εθνικού προϊόν, είναι οι μεικτές δανειακές ανάγκες της χώρας, του κράτους, ως προς, δηλαδή είναι ροή, αντί να είναι στόκ, ως προς το ΑΕΠ. Κύριε Κατσάμπα, με βάση την εμπειρία που έχετε και, και σαν οικονομολόγος και σαν άνθρωπος που έχει ασχοληθεί και με άλλες χώρες πάρα πολύ, και ξέροντας και λίγο και το πώς σκέφτονται οι Ευρωπαίοι μέσα από τη συμμετοχή σας σαν εκπρόσωπος. Όχι αναγκαστικά, θα τελειώσω. Ναι, αυτή την εμπειρία που έχετε τα δύο χρόνια που ήσασταν εκπρόσωπος Ελλάδας του ΔΕΛΤΑΙΤΑΦ, τι πιστεύετε ότι θα γίνει μετά την αξιολόγηση όσον αφορά το χρέος? Οπωσδήποτε θα συζητηθεί το θέμα του χρέους. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι δεν θα γίνει απομείωση του χρέους, δηλαδή κούρεμα. Θα βρεθεί ένας τρόπος να γίνει ελάφρυνση του χρέους, ώστε να μπορεί η Ελλάδα να το αποπληρώνει με βάση αυτό το λόγο που σας είπα το τελευταίο, που είναι 15%. Με άλλα λόγια, θα γίνει κάποιος συνδυασμός παράτασης της αποπληρωμής, μείωσης των επιτοκίων και ίσως και επέκταση της περιόδου χάριτος. Αυτές είναι οι τρεις παράμετροι. Υπάρχει κόντρα Δέλτα Νιτάφ, Ευρωπαίων, μια τελευταία ερώτηση, αυτή η θρυλούμενη και... Όχι, εγώ δεν το πιστεύω. Και όπως σας είπα ακριβώς στην αρχή της εκπομπής, είναι ότι και οι δύο πλευρές συγκλίνουν ως προς την αξιολόγηση. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλει να τελειώσει η αξιολόγηση για να μπει μέσα. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να τελειώσει η αξιολόγηση για να αρχίσουν τη συζήτηση για το χρέος. Συνεπώς και οι δύο λένε το ίδιο πράγμα. Ναι, κύριε Κατσάμπα, μια που λέμε τώρα για την αναδιάρθρωση του χρέους και όχι για κούρεμα, όπως είπατε. Μπράβο. Προσέξτε, το ΔΝΤ λέει, απευθυνόμενο στους Ευρωπαίους εταίρους του κουαρτέτου, ότι θα αναδιαρθρώσετε τα δάνεια που εσείς δώσατε στην Ελλάδα. Σωστό. Όχι όμως εγώ το ΔΝΤ. Σωστό. Και οι Ευρωπαίοι λένε ναι, να το δούμε. Άρα ποια είναι η παρέμβαση του ΔΝΤ στα χρήματα που δίνουν οι χώρες, οι δανειστές μας, που μπορεί να είναι καταλυτικός, για να το θέλουμε να είναι μέσα σε αυτή τη συζήτηση? Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί να θέλουμε το ΔΝΤ στο θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους, όταν πρόκειται για χρήματα που αφορούν τους Ευρωπαίους και όχι το ίδιο το Ίδρυμα. Ναι, διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κοιτάει το χρέος συνολικά, όχι ποιος είναι ο δανειστής. Και λέει ότι για να μπορέσω εγώ, σύμφωνα με το καταστατικό μου, να συμμετέχω στο πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα της Ελλάδος. Ισχύει αυτό το 124% επί το ΑΕΠ μέχρι το 20%. Αυτό σας εξήγησα μόλις προλίγο. Έχει καταργηθεί πλέον αυτό, έχει αλλάξει εντελώς. Άλλαξε. Και αυτό έγινε ουσιαστικά για να βοηθηθεί η χώρα. Οπότε λέτε ότι παίζει ρόλο. Ο νέος αριθμός είναι, πρώτα απ' όλα, δεν είναι το χρέος, το στόκ, είναι οι μεικτές δανειακές ανάγκες του δημοσίου σε αιτήσια βάση. Εντάξει. Ως προς το ΑΕΠ 15%. Άρα λέτε ότι για την ανάγκη του χρέους πρέπει να είναι το ΔΝΤ, να πιέζει τους Ευρωπαίους για να διαρθρώσουν τα δικά τους δάνεια. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο, αλλά ξέρετε, το ξέρουν και οι Ευρωπαίοι αυτό. Οι Ευρωπαίοι περιμένουν να γίνουν μεταρρυθμίσεις 100 που θα το κάνουν οι ίδιοι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γίνει την παρέμβαση. Το IMF κάνει την παρέμβαση βασικά για να εξηγήσει γιατί το ίδιο δεν συμμετέσχε στο τρίτο μνημόνιο του Αυγούστου. Πάντως, κύριε Κατσάμπα, επειδή εμείς καθημερινά βλέπουμε τα μηνύματα των φίλων που μας βλέπουν και ένα από τα χιλιάδες δίνουν την εικόνα. Απολύτως. Ναι. Για παράδειγμα, φίλοι που λέει, εγώ από τα 17 δουλεύω σαν το σκυλί. Ο χαρακτηρισμός δικός της πιθανότητα είναι έτσι και για το λέει έτσι είναι. Και είναι 37 οι φίλοι μας. Οι κρατήσεις γίνονται κανονικά, τώρα όμως είναι χωρίς δουλειά και δεν έχει και βιβλίο υγείας. Αυτή η παραγωγική κυρία πώς θα ανταποκριθεί σε αυτόν τον τόπο, στον αναπτυξιακό, αυτό που περιμένουν την ανάπτυξη, το δεύτερο εξάμεινο, όλο περιμένουμε την ανάπτυξη κάποιο εξάμεινο, αυτό το εξάμεινο δεν το βλέπουμε. Και βλέπουμε από την πλευρά του ΔΝΤ, δεν είναι καλό εσάς, έτσι, απλώς επειδή εσείς γνωρίζετε, δεν είμαι καν πρόσωπος. Ότι με όλες αυτές τις περικοπές, περαιτέρω φτωχοποίηση του Έλληνα πολίτη, θα μπούμε στην ανάπτυξη. Μέχρι στιγμής, με τη μείωση του μισθολογικού κόστους και του μη μισθολογικού κόστους, δεν έχουμε δει ανάπτυξη. Όχι. Οι περικοπές ήταν απαραίτητες. Γιατί? Επί 35 με 40 χρόνια. Αυτή η χώρα ζούσε με δανεικά. Αυτή η χώρα είχε ένα πλασματικό επίπεδο ζωής, βιωτικό επίπεδο, το οποίο δεν ανταποκρινόταν στην παραγωγική της ικανότητα. Δυστυχώς, αυτά πληρώνει τώρα
η νέα γενιά, η τρέχουσα γενιά, ότι πρέπει να γίνει μια σύμπτυξη, μια συρρήκνωση του ΑΕΠ, ώστε να αρχίσει να προσαρμόζεται η χώρα στην παραγωγική της ικανότητα. Μόλις γίνει αυτό, ελπίζει κανείς ότι τα καινούρια χρήματα που θα έρθουν θα δοθούν για νέες επενδύσεις. Αυτό θα αποτελέσουν τη βάση της ανάπτυξης. Στο ρόλο του ΔΕΛΤΑ δεν είναι να δείξει πού πρέπει να πάει η χώρα όσον αφορά το παραγωγικό της προφίλ. Αυτό το κάνει συνήθως η Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτό το κάνει η Παγκόσμια Τράπεζα. Για να καταλάβουμε και εμείς και οι τηλεθεατές. Σωστό. Αυτό το κάνει συνήθως η Παγκόσμια Τράπεζα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα είναι μια ανεπτυγμένη χώρα και ελπίζω ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης το ίδιο έχει ορισμένες ομάδες εργασίας που δουλεύουν ακριβώς για την επόμενη μέρα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Πρέπει να βλέπουμε μπροστά την επόμενη μέρα. Κύριε Κατζαμπά, ήταν χαρά μας που σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Καλά. Χαίρεστε καλά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα ή θα καλημερίσουμε τον Ιαβέ.